στιγμές χαράς και απόλυτη συγκίνηση στην παιδοαιματολογική κλινική του Παγνή. Οι μικροί ασθενείς βιώνουν μια ανέλπιστη και μοναδική εμπειρία. Μια βόλτα στους θαλάμους και τους διαδρόμους μαζί με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θεραπευτικής αγωγής της Άπτελας. Ένα τρυφερό άγγιγμα στους τετράποδους φίλους τους. Πέρασαν εξαιρετικά. Δηλαδή, είδαμε τις μαμάδες, τους μπαμπάδες που ήταν μαζί με τα παιδιά τους. Τα παιδιά τα οποία είχαν τον ορό στο χέρι τους και πηγαίνανε βόλτα τους σκύλους μαζί με τα ροδάκια του ορού. Και όμως βρίσκανε τρόπο να πάνε βόλτα σε όλο το διάδρομο, να μπουν στο δωμάτιο, να κάτσουν στα κρεβάτια τους και να χαϊδέψουν τους σκύλους. Μοιράζονται στιγμές απίστευτης ηρεμίας και χαλάρωσης. Η θεραπευτική αγωγή σε νοσηλευόμενα παιδιά είναι ένα στόχος ορόσημο για τη μη κυβερνητική οργάνωση. Το Παγνή ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό με σκύλους θεραπείας. Δηλαδή να μπουν στα δωμάτια, στους θαλάμους των παιδιών της παιδοαιματολογικής, τα οποία φαντάζομαι ότι γνωρίζει ο κόσμος ότι όσο επιτοπλίστων είναι και ανοσοκοτεσταλμένα. Είναι όντως μια ιστορική μέρα, είναι πρώτη φορά που μπαίνουμε σε νοσοκομείο με τους σκύλους. Συνήθως οι δράσεις μας γίνονται σε σχολεία και σε ιδρύματα. Οι εθελοντές τις εκπαιδεύουν και χρησιμοποιούν πρώην αδέσποτα ζωάκια στα προγράμματα θεραπευτικής επαφής που πραγματοποιούν σε ειδικά σχολεία, ιδρύματα, συλλόγους, στέγες και ξενώνες φιλοξενίας. Τη σκύλη μας, όπως η Μπλάκη εδώ που είναι νέα στην ομάδα, και ξεπερνάει σιγά σιγά τις φοβίες της. Είναι όλοι τους πρώην αδέσποτοι, υιοθετημένοι από τα μέλη της ομάδας μας και εκπαιδεύονται για να συμμετέχουν στα προγράμματα της Άπτελας. Οι εθελοντές της Άπτελας που βρέθηκαν για πρώτη φορά σε νοσοκομιακό περιβάλλον μοιράστηκαν συγκλονιστικές στιγμές δίπλα στους μικρούς μαχητές, με τα χαμόγελα και τον ενθουσιασμό να φωτίζουν τα προσωπάκια τους. Ηρεμή, γαλινεύει, πέφτουν οι παλμοί της καρδιάς του. Και αυτή είναι η θεραπευτική επίδραση που έχει το ζώο στον άνθρωπο. Είναι βεβαίως επίσης η χαρά της συντροφιάς. Οι εθελοντές και τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της Άπτελας βρέθηκαν στην Κρήτη προσκεκλημένοι από το Δήμο Ηρακλείου και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα δέσποτων πραγματοποίησαν επισκέψεις σε σχολεία της πόλης. Τα παιδιά των ειδικών σχολείων και οι μικροί ασθενείς της παιδοαιματολογικής κλινικής είχαν την ευκαιρία να χαϊδέψουν, να βουρτσίσουν είτε να κάνουν βόλτα ένα σκύλο, απολαμβάνοντας τη στοργή και την αγάπη που χαρίζουν ανιδιοτελώς και απροσχημάτιστα οι τετράποδοι φίλοι μας. Τι προσφέρει? Προσφέρει καταρχάς χαρά. Και μόνο η αίσθηση και το ακούμπημα της γούνας του σκύλου, δηλαδή όταν βάζουμε ένα παιδικό χεράκι πάνω στην πλάκη που φαίνεται σαν βελούδο. Το παιδάκι χαμογελάει. Όταν πάει βόλτα ένα σκύλο και σταματήσει και του πει κάτσε, και ο σκύλος κάτσε και τον κοιτάζει στα μάτια. Αυτή τη χαρά δεν είναι πολύ εύκολο να την προσφέρει άνθρωπος.